Και έχω τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε σήμερα εδώ στα κεντρικά στούντιο στο Νέο Ηράκλειο της Αθήνας τον πρόεδρο του ΣΕΛΠΕ, τον κύριο Αντώνη Μακρύ. Κύριε Μακρύ, καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Χαρά και τιμή για μένα. Και για μας μεγάλη. Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου, 11 εργάσιμες για να εκπνεύσει το 2018. Πώς ήταν η χρονιά για τον κλάδο, καταρχάς, να μας πείτε. Παρόλα αυτά που λέγονται, αλλά συνήθως λέγονται από μη ειδικούς, εγώ δεν θέλω να κάνω τον ειδικό. Απλώς έχω πάρα πολλά χρόνια στην αγορά και επειδή εμείς εκπροσωπούμε τις οργανωμένες μεγαλύτερες μονάδες του εμπορίου, έχουμε μια πραγματική εικόνα, γιατί ξέρετε, αυτό που συζητάγαμε και στο διάλειμμα, εμείς προσπαθούμε να πούμε την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα όμως έχει δύο δεδομένα. Mm-hmm. Αυτούς που κόβουν τα πάντα και αυτούς που δεν κόβουν τίποτα. Ναι. Δηλαδή στην ουσία η μαύρη οικονομία είναι πάνω από 30, 35, 37% τώρα τελευταία. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα ό,τι στοιχεία και να δώσει ο καθένας είναι μη πραγματικά. Ναι. Χωρίς να φταίει αυτός που τα λέει. Γι' αυτό και εμείς όταν μιλάμε, συμπεριλαμβάνουμε και αυτή την οικονομία μέσα. Mm-hmm. Θεωρούμε ότι η αγορά θα κλείσει αν δεν συμβεί κάποιο γεγονός έκτακτο, όπως βλέπουμε στην Αγγλία διάφορα γεγονότα. Ναι, σήμερα ουσιαστικά ψηφίζεται η καθαίρεση της κυρίας May. Θα δούμε. Ακόμα έτσι με κάποιους υπεύθυνους από εκεί, δεν θέλω να βάλω ονόματα στο τραπέζι που μίλησα, μου είπε δεν ξέρουμε τίποτα. Αλλά δεν ξέρουν αυτοί, πώς θα ξέρουμε εμείς. Σωστά. Θεωρώ λοιπόν ότι η οικονομία και η αγορά, κυρίως που στηρίζει το 70-75% από την κατανάλωση, το ΑΕΠ, θα κλείσει περίπου στα ίδια. Ναι. Το να πάρει κανένα δύο μονάδες απάνω, το να χάσει δύο μονάδες δεν λέει τίποτα, είναι περίπου τα ίδια. Mm-hmm. Αυτό δείχνει μια ευστάθεια η οποία δεν είναι πραγματική όμως. Mm-hmm. Γιατί δεν είναι πραγματική? Διότι εμείς που μετράμε ακόμα και τα γεγονότα βάσει των στοιχείων που αποτιμώνται, ποια στοιχεία αποτιμώνται? Στις πωλήσεις, αυτό που μπορείς να δεις σε σχέση με τους τουρίστες, φίλους μας που έρχονται από το εξωτερικό, είναι μόνο οι πωλήσεις που γίνονται σε πολίτες τρίτων χωρών. Μάλιστα. Γιατί επιστρέφει το ΦΠΑ και γίνεται μια χαρτοβασιλική mm-hmm. διαδικασία και αυτό αποτιμάται και καταγράφεται. Mm-hmm. Έδειξαν λοιπόν τα τελευταία δύο χρόνια ότι σε περιόδους που έχουμε τουρισμό, ευτυχώς προς το παρόν, αλλά δεν είναι σίγουρο. Είχαμε τρίτη χρονιά ρεκόρ αφήξεων. Ευτυχώς, αλλά δεν είναι σίγουρο ότι θα το κρατήσουμε. Μακάρι να το κρατήσουμε. Έδειξε λοιπόν ότι περίπου στα πολυσυλλεκτικά σημεία το 17% των πωλήσεων ήταν από πολίτες τρίτων χωρών. Εδώ δεν υπολογίζουμε τους πωλήτες της Ευρώπης που δεν μπορούμε να τους αποτιμήσουμε. Δεν διαφοροποιείται κάτι, οι κάρτες είναι κάρτες για όλους, τα μετρητά μετρητά και δεν βλέπεις. Και οι περισσότερες δουλεύουν με ταμιακές μηχανές, δεν έχουν ονόματα και δεν μπορείς να τα αποτιμήσεις. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η κατανάλωση, η εγχώρια από τους εγχώριους δεν αυξάνεται. Μπορώ να πω ότι και λίγο μειούται. Και την διαφορά ή το επιπλέον που θα πάρει από τα περσινά είναι πωλήσεις από πολίτες που έρχονται στην Ελλάδα για τουρισμό και επειδή τους φερόμαστε καλά, έχουμε και καλές μονάδες, προφανώς φωνίζουν και από εμάς. Αυτό δεν είναι πολύ αισιόδοξο, διότι αν όμοι γέννητο προκύψει κάτι και ελαττωθεί ο τουρισμός και κυρίως ελαττωθεί ο σοβαρός τουρίστας, αυτός που δεν έχει αφήσει τη σκόνη του, έρχεται να αφήσει την καλή του προαίρεση, να αφήσει και τα λεφτά του και την καλή του διάθεση για να την αξιοποιήσει. Αν λοιπόν αυτό συμβεί, σημαίνει ότι η αγορά δεν θα κρατηθεί στα επίπεδα που λέμε. Mm-hmm. Δεν κινδυνολογώ. Όχι, μα λέτε όμως το εμπόριο δεν σταματά. Ναι. Είναι παράλληλο με τη ζωή και την ακολουθεί. Και επειδή η ζωή δεν σταματήσει, όπως ελπίζουμε όλοι μας, η αγορά θα είναι εκεί, το εμπόριο θα είναι δίπλα να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του καταναλωτή. Με προβληματίζει αυτό που είπατε στην αρχή της κουβέντας μας για τη μαύρη αγορά, ότι δεν πατάσετε μετά από 10 χρόνια έφυσες, κύριε Μακρύ, και ακόμη δηλαδή δεν υπάρχει κυβέρνηση να μπορέσει λίγο να τυθασεύσει αυτή τη ροή του μαύρου χρήματος στη χώρα? Δυστυχώς είναι πολλοί οι συμμετέχοντες σε αυτή τη διαδικασία. Καταρχάς, θα είμαστε εμείς οι πολίτες. Ναι. Και δεν μιλάω μόνο οι επαγγελματίες, και οι επαγγελματίες. Υπάρχουν πάρα πολλοί επαγγελματίες οι οποίοι καθαρόιμα κάνουν αυτό το παιχνίδι. Mm-hmm. Γι' αυτό και βλέπουμε, όπως είπαμε και στο διάλειμμα, 1,5 εκατομμύριο να κάνει για κοινωνικό επίδομα και τα ρέστα. Πραγματικά... Προφανώς, αν πίναγε 1,5 εκατομμύριο από το λαό μας, θα είχε φάει τους υπόλοιπους. Έτσι δεν είναι? Λογικό. Και θα καταβαίναν και πολύ και στις διαδηλώσεις. Το ένστικτο αυτοσυντήρησης. Ναι. Όταν πεινάς εσύ, το παιδί σου, η άμεσή σου οικογένεια, τότε τρελαίνεσαι. Mm-hmm. Έτσι, άρα δεν είναι αληθές. Το δεύτερο είναι ότι επειδή στην Ελλάδα όλοι ζητάμε από άλλον κάτι να κάνει, χωρίς να αξιολογούμε και να αξιοποιούμε το τι κάνουμε εμείς, λέω λοιπόν προς τους συμπολίτες μας, καταναλωτές, φίλους μας, ότι πριν αρχίσεις να διαμαρτύρεσαι για το κάνει ο άλλος ή γιατί πληρώνεις ψηλή εφορία, θα πρέπει να γυρίσεις για να δεις τι κάνεις εσύ για αυτή την ιστορία. Mm-hmm. Πώς συμμετέχεις σε αυτή τη μαύρη αγορά, βέβαια, ουδής άμυρος ευθυνών και κατά κύριο λόγο η πολιτεία της εκάστοτε κυβέρνησης, όταν έχει το ΦΠΑ σε τόσα ύψη, που ακόμα και πολιτικά πρόσωπα βλέπουμε δεν καταλαβαίνουν τη διαφορά ΦΠΑ με φορολογία επιχειρήσεων. Σωστό. Όταν έχει τη φορολογία σε τόσο ψηλά επίπεδα, mm-hmm. τελικά ξέρετε τι συμβαίνει.
Εγώ είμαι λαύρα απέναντι στη φοροδιαφυγή. Να, και εγώ ίδιος πάντα η φορολογική μου δήλωση είναι εφθαρσός, πληρώνω κάθε φορά. Και να σας πω, λυπάμαι που πληρώνω πολλά, αλλά χαίρομαι που μπορώ και πληρώνω. Ναι, ακόμη, είστε από τους λίγους, από τους λίγους ανθρώπους που ακόμη ναι, αλλά είμαι, θεωρώ βάρος... ότι είμαι σοβαρός άνθρωπος. Βέβαια. Έτσι, διότι η πολιτεία δεν είναι κάτι άειλο το οποίο βρίσκεται αλλού. Σωστά. Είμαστε εμείς, εγώ, εσείς και όλοι οι υπόλοιποι. Ή τα λεφτά προέρχονται από λεφτό δέντρο ή από κάτι. Δεν υπάρχουν αυτά. Παράγεις και πρέπει να πληρώσεις. Βέβαια, με αυτή τη λογική, κυρίως όσον αφορά τις επιχειρήσεις, μπορώ να πω κυρίως τις μικρότερες, γιατί μεγάλες από τον όγκο και την ποσότητα του τζίρου, κάτι θα μείνει αρμένει ελάχιστο σε σχέση με το αυτό που θα προσδοκούσε κάποιος επιχειρηματίας ή κάποια στελέχη επιχειρήσεων, είναι πολυεθνικές, για να αποδώσουν και να πούνε ότι αυτή η επένδυση συμφέρει. Αλλά οι μικρότερες επιχειρήσεις, στην ουσία, αν ακολουθήσουν την πραγματική λογική του πληρώνω τα πάντα και είμαι τελείως φερέγγιος, νομίζω ότι θα κλείσουν. Έτσι. Άρα η πολιτεία πρέπει να στέρξει πρώτα και να πει, να βγάλει τα αδιανόητα που ζούμε σήμερα, τις ψηλές φορολογίες, ναι, τις λάθος πρακτικές και προφανώς οι φορές εργαζομένων. Το 1% μείωση έτσι το φόρο των επιχειρήσεων το 19, από το 29 στο 28. Ναι. Οι σοβαρές επιχειρήσεις και οι σοβαροί επιχειρηματίες, αυτό που τους απασχολεί περισσότερο, όσο και σας φανεί περίεργο, παρότι είστε μέσα στην πιάτσα, την αγορά, ναι, και καταλαβαίνετε αυτά που λέμε, αλλά για να καταλάβουν και αυτοί που μας ακούνε, ότι το σοβαρότερο γεγονός για να αποφασίσει κάποιος αν θα κρατήσει μια επένδυση ή θα κάνει μια επένδυση, είναι τα στοιχεία που παρουσιάζονται με τη σημερινή ημερομηνία και καταγράφει ο ίδιος και τα στελέχη του και αποφασίζει, αποφέρεται, αν σοβαρά τον ενδιαφέρει, μπορεί να επενδύσει σε αυτή τη χώρα. Έτσι. Σε πόσο χρονικό διάστημα θα παραμείνουν σταθερά. Μάλιστα. Δεν έχει άρα σημασία. Άρα για αυτή η μεταβλητότητα που υπάρχει σε αυτή τη χώρα είναι το κάτι άλλο. Η ανασφάλεια τη όποια μεταβλητότητα. Κοιμάσαι το βράδυ και λες δόξα τω Θεώ, και κοιμάσαι το πρωί και λες βοήθεια Παναγιά μου. Ναι. Αυτό δεν δίνει τη δυνατότητα σε σοβαρές επιχειρήσεις, σοβαρούς επιχειρηματίες να αποφασίσουν κάτι. Μάλιστα. Διότι αν βάλει τα στοιχεία κάτω. Και με τη φορολογία στο 29 που είναι τεράστια. Πες ότι είναι... Μα η Ουγγαρία ήδη το πήγε στο 9% τώρα. Δηλαδή θέλω ένα παράδειγμα, βέβαια ίσως ακραίο, αλλά δείχνει... Να σας πω κάτι. Θεωρώ ότι είναι σοβαροί πολίτες και σοβαρή χώρα. Ναι. Και αν έχεις σοβαρούς πολίτες, έχεις σοβαρές κυβερνήσεις, σοβαρές κυβερνήσεις κάνουν σοβαρή χώρα. Έτσι. Λοιπόν, άρα εμείς φταίμε, δεν φταίει κανείς άλλος. Ναι. Θέλω να πω δηλαδή ότι ναι, τεράστια τα νούμερα της φορολογίας. Ναι, τεράστια η φοροδιαφυγή. Που να σας πω και κάτι το οποίο ο απλός άνθρωπος, ο συμπολίτης μας δεν το καταλαβαίνει. Όταν εγώ φορολογούμαι με 29% και έχω και ΦΠΑ 24 και πάω ο συμπολίτης μας σε έναν άλλο δίπλα και του λέει θα σου κάνω 15%, καταρχάς πρέπει να καταλάβει ότι όσο αποκλέβει το κράτος και η πολιτεία έχει προϋπολογίσει τι θα εισπράξει για να το ξοδέψει και αντίστοιχα. Αν λοιπόν δεν τα εισπράξει, θα έρθει και φορολογήσει τα μόνιμα υποζύγια. Ακριβώς. Προσέξτε όμως ποια είναι η διαφορά. Αν εμένα μου κάνει 15%, ήδη από το ΦΠΑ έχει κερδίσει τη διαφορά από το 24. Σωστά. Δεν είναι αυτό όμως. Έχει κερδίσει και τη διαφορά της φορολογίας του 29. Σωστά. Άρα είναι αθέμητος ανταγωνισμός. Στην ουσία, ξέρετε τι γίνεται. Μου δημιουργεί εμένα του όποιου σοβαρού επιχειρηματία πρόβλημα, διότι δεν μπορείς να τα ανταγωνιστείς. Βέβαια. Διότι αυτός έχει την τσέπη του και το κράτος μία. Και στην ουσία δεν πληρώνει φόρους. Εγώ που πληρώνω λοιπόν έχω φύγει από την αγορά. Στο τέλος τι θα γίνει. Θα μείνουν όλοι οι παταξίδες και οι απατεώνες της αγοράς και θα φύγουν οι σοβαρές επιχειρήσεις. Άρα το πρόβλημα είναι πολύ πιο μεγάλο. Εγώ λοιπόν το λέω και αφθαρσός και με ευθύνη του λόγου μου. Πρέπει να υπάρξει ποινική ευθύνη ένθεν κακήθεν. Έτσι. Και ο πολίτης που συμμετέχει πρέπει να καταλάβει ότι αυτό που κάνει είναι σωστό. Σωστά. Άρα πρέπει να έχει ποινική ευθύνη. Όχι είπα εγώ και αγοράζω και δεν ξέρω τίποτα. Όχι, ξέρεις κυρία μου, κυρία μου, ξέρεις και συμμετέχεις σε μια παράνομη πράξη καταρχάς. Ακριβώς. Και δεύτερον, πειράζεις, ενοχλείς, σκοτώνεις την υγιή επιχειρηματικότητα που θα σου δώσει την επόμενη μέρα. Σωστά. Πάμε λίγο για την εικόνα του κλάδου γενικά, για τις επιχειρήσεις. Φέτος ήταν χρονιά συγχωνεύσεων, εξαγορών. Πώς ήταν τα πράγματα ισορροπημένα, κύριε Μακρύ? Κοίταξε, προφανώς η αγορά έχει δείξει ιστορικά ότι ξεκινάει από την αγορά το σούπερ μάρκετ, ναι, και έρχεται στην υπόλοιπη αγορά η όλη ιστορία. Το δεύτερο που έχει δειχθεί ήδη ιστορικά, διανύουμε τέτοιες περιόδους, είναι ότι αυτό που λέμε και συμπληρώνοντας και στο προηγούμενο, το δεύτερο μεγάλο κομμάτι είναι τα κόκκινα δάνεια, ναι, κυρίως των επιχειρήσεων, γιατί στα σπίτια νομίζω ότι είναι απλή λογική, απλώς δεν θέλουν οι πολιτικοί μας να την ακολουθήσουν. Ναι. Την είχε πει ο κύριος Σάλλας σε Ellen Lease Bank, δηλαδή σου λέει, σωστό, κυρία μου,
Θες να το κρατήσεις, βεβαιότατα. Το παίρνω εγώ η τράπεζα, σου το κάνω με ένα νίκη για 40 χρόνια. Μπράβο, θέλουν τα παιδιά σου να το αγοράσουν, να τους μείνει. Βεβαιότατα έχει ένα υπόλοιμα στο τέλος, να το πληρώσεις και να πάρουν το σπίτι. Ακριβώς. Είναι απλό. Σωστά. Στα κόκκινα δάνεια όμως των επιχειρήσεων που συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία που συζητάμε, όσο δεν δίνεται λύση, και η λύση όπως είπα προηγουμένως έχει αποδειχθεί ότι υγιείς επιχειρήσεις και υγιείς επιχειρηματίες μόνο με αυτή τη μέθοδο επεμβαίνουν μέσα σε αυτές τις επιχειρήσεις και τότε οι τράπεζες σοβαρά ποιώντας σου λέει θα κόψω και εγώ κάτι για να πάει το μαγαζί λίγο παρακάτω. Έχει δείξει λοιπόν όσοι σοβαροί επιχειρηματίες και επιχειρήσεις μπήκαν σε αυτές τις διαδικασίες μπόρεσε να δοθεί λύση. Έρχομαι λοιπόν πίσω. Αν δεν δοθεί λύση στα κόκκινα δάνεια, όποια λύση, τότε κινδυνεύουν πάλι οι υγιείς επιχειρήσεις. Διότι στην αγωνία τους οι επιχειρήσεις που έχουν προβληματικές διαδικασίες αυτού του τύπου, προσπαθώντας να επιβιώσουν, θα κάνουν τα πάντα. Έτσι. Τα πάντα εναντίον του ανταγωνισμού, να σκοτώνουν τις υγιείς επιχειρήσεις. Άρα είναι αδύρυτος ανάγκη να υπάρξει αποτέλεσμα. Και πιστέψτε με, εμείς δεν είμαστε πολιτικοί και ποτέ δεν θέλουμε να παρεμβαίνουμε στην ιστορία. Μπαίνουμε στην πολιτική μέσω της οικονομίας, γιατί στην Ελλάδα δυστυχώς και ευτυχώς από πολιτικής απόψεως άρξαστε. Έτσι. Μπαίνουμε και λέμε ότι κάντε κάτι, διότι σε λίγο θα καταστρέφονται και θα καταστραφούν και οι υγιείς επιχειρήσεις. Έτσι. Ήταν χρονιά με μεγάλες περιόδους εκτόσεων. Είχαμε ξανά το Black Friday. Αυτά βοήθησαν τον κλάδο. Είδατε κάποια βελτίωση στο καλάθι της νοικοκυράς του πολίτη ή τελικά τρώμε τις σάρκες μας, κύριε Μάρκετ? Έχει αποδειχθεί ότι ένα μεγάλο κομμάτι του καταναλωτή είναι εκπαιδευμένο πια και αγοράζει μέσω των προσφορών. Μάλιστα. Και καλά κάνει. Γιατί φαίνεται τουλάχιστον ένα 12-15% αν θυμάμαι καλά το ποσοστό, αν παρακολουθείς αυτή τη διαδικασία των προσφορών, το εξοικονομείς από το εισόδημα, το διαθέσιμο και το κάνεις κάτι άλλο. Αυτό που πρέπει να γίνει κατανοητό και από αυτούς που μας ακούνε και δεν είναι υποχρεωμένοι να ξέρουν αυτά που εμείς σχετικά ξέρουμε λόγω ανθρώπων της αγοράς και την ασχόλησή μας, είναι ότι η αγορά είναι ένα παιχνίδι. Αν δεν το δεις σαν παιχνίδι, δεν μπορείς να δεις τίποτα. Η αγορά μπαίνει σε κανόνες ευρείας διαδικασίας. Δηλαδή, σου φτιάχνει το γήπεδο και σου λέει, να το πω λίγο πυριότικα, παίξτε μπάλα ρε εδώ μέσα. Έτσι. Και ελέγχει τις απάτες. Μόνο αυτό πρέπει να κάνει η πολιτεία. Αυτό λοιπόν είναι ένα παιχνίδι που θέλει αφορμές για να παίξεις. Αφορμή ήταν το Black Friday, αφορμή είναι οι εκτόσεις, αφορμή είναι όλα τα άλλα πράγματα. Εδώ θέλω να πω κάτι για τις εκτόσεις, γιατί φαίνεται ότι το Υπουργείο προσπαθεί να κατασταλάξει σε μια άποψη. Και για τις Κυριακές θα ήθελα να σχολιάσω. Θα το πω στη συνέχεια για τις Κυριακές. Το πρόβλημα της αγοράς είναι ότι γίνανε αρκετές αλλαγές τα τελευταία χρόνια και η αγορά θέλει ένα κρίσιμο χρόνο για να κατακαθίσουν τα υγρά. Εθίστηκε ο πολίτης στις εκτόσεις συνέχεια. Αυτό... Θα σας πω. Πρέπει λοιπόν να κάτσει η αγορά. Όταν πάνε να κάνουν άλλες αλλαγές, ισχύει αυτό που έχω πει, όταν μας λένε ζητάτε τίποτα, όχι και λέω την ησυχία μας. Λοιπόν, άρα τι προσπαθούν να κάνουν, πάνε να δουν πάλι τις ενδιάμεσες εκτόσεις και αν είναι χρήσιμες, δεν είναι χρήσιμες. Εγώ θα σας πω ένα παράδειγμα η πολιτεία το ξέρει γιατί τους το είπα και εγώ γραπτός, αλλά νομίζω ήταν και θέμα της πολιτείας. Οι ενδιάμεσες εκτόσεις δεν τις ζήτησε κανείς. Εμείς ζητάμε απελευθέρωση της αγοράς, γιατί πιστεύουμε ότι ο μόνος τρόπος να μειώσει τιμές είναι ο ελεύθερος ανταγωνισμός, σοβαρός και από όλους το ίδιο. Το ίδιο εννοώ όσον αφορά τις υποχρεώσεις και τις απαιτήσεις. Λοιπόν, αυτή η ιστορία λοιπόν των ενδιάμεσων εκτόσεων αναγκάστηκε το Υπουργείο να τις περάσει και τις οποίες μετά η πολιτεία δεν τις είδε σοβαρά και τις έδωσε σαν δικαίωμα. Καλά έκανε, τα δικαιώματα δίνονται στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση και τις τεινάξανε οπουδήποτε. Ευτυχώς οι πολύ σοβαροί τις κρατήσανε στο 1 με 15 Νοεμβρίου και 1 με 15 Μαΐου. Για ποιον λόγο? Έναν απλό λόγο. Η Στατιστική Υπηρεσία έβγαζε κάποια στοιχεία που τα έπαιρνε η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, γιατί από εκεί τα παίρνουν. Και έβγαζε ότι στην Ελλάδα ο μέσος όρος των πωλουμένων προϊόντων ήταν ακριβότερος από το μέσο όρο της Ευρώπης. Το οποίο δεν είναι αληθές. Μάλιστα. Γιατί όμως δεν είναι αληθές? Γιατί λογικό, ο άνθρωπος στα Στατιστική Υπηρεσία πάει και βλέπει μια τιμή. Μα στην Ελλάδα ξέρουμε ότι αυτή δεν λέει τίποτα. Ακριβώς. Μα να πω, λέει κάτι. Δεν λέει το όλον. Σωστά. Άρα με την ανάρτηση των εκτόσεων αποτιμάται πρακτικά σε ποια τιμή πουλιέται ένα προϊόν στη χώρα. Σωστά. Άρα ήταν μια ανάγκη να καταλάβουμε και να έχουμε πραγματικά στοιχεία. Γιατί προσέξτε, δεν είναι έτσι απλό. Άστος μωρέ, δεν ξέρει. Όταν βλέπουν ότι οι τιμές είναι κατά μέσο όρο περισσότερες, υπάρχουν δύο τουλάχιστον συμπεράσματα. Υπάρχουν 102, αλλά σας λέω δύο. Αυτοί εδώ δουλεύουν μαύρη αγορά, το οποίο είναι αληθές μεταξύ μας. Άρα δεν τους απασχολεί, οικονομάνε όλοι και δεν έχουν κανένα πρόβλημα, είναι ακριβότερο. Μπράβο. Και το δεύτερο είναι ότι οι μισθοί είναι πάρα πολύ ψηλά για να αντέχουν αυτές τις τιμές.
Το οποίο είναι κακό για τις σχέσεις μας, γιατί δεν είναι πραγματικότητα. Mm-hmm. Άρα θέλω να πω ότι η όποια παρέμβαση του όποιου καλοπροαίρετου υπουργού ή υπουργείου, καλύτερα να μην γίνει ποτέ. Έτσι. Να αφήσει την αγορά και να ελέγχει την απάτη. Ακριβώς. Να αυτορυθμιστεί από μόνη της η αγορά, αυτό που λέτε. Έτσι. Πάμε τώρα στις Κυριακές. Κυριακές τι έγινε, γιατί ακούστε. Δεν έχει προχωρήσει σαν μέτρο. Γιατί υπάρχει αυτή... Υπάρχουν δύο περιπτώσεις Κυριακών. Mm-hmm. Η μία περίπτωση είναι οι 8 Κυριακές, 7 από το νόμο 4072 και μετά μεταγενέστερα και τελευταία Κυριακή του χρόνου. Εσύ, για να ξέρει και να ξέρουν και οι φίλοι μου κατανοητές, αυτή την Κυριακή και οι δύο επόμενες είναι αυτά τα μαγαζιά. 11 με 8 σε όλη την επικράτεια. Σε αυτά δεν θα φωνάξει κανένας αυτές τις Κυριακές. Όλοι είναι ευχαριστημένοι όμως. Στις προηγούμενες είχαμε τις αντιδράσεις. Θα σας πω. Μην το δένετε, ναι. Γιατί στην Ελλάδα ο παράνομος είναι υπέρτερος του νόμιμου. Μάλιστα. Υπάρχουν περιοχές της χώρας, ας πούμε στην Κρήτη, ναι, ναι. Που εγώ τους σέβομαι τους κριτικούς, αλλά δεν αφήνουν τα μαγαζιά, ας πούμε στο Ηράκλειο, να ανοίγουν τις Κυριακές. Μάλιστα. Το δεν αφήνω, αυτό που λένε και τα ακούμε, κεκτημένα δικαιώματα. Τα κεκτημένα δικαιώματα προκύπτουν από τους νόμους. Mm. Ο καθένας δεν μπορεί να θεωρήσει ότι θέλει αυτός κεκτημένο δικαίωμα. Σωστά. Και να δράσει. Η πολιτεία οφείλει να σέβεται, να στηρίζει και να υποστηρίζει την νομοφροσύνη. Έτσι. Και να στηρίζει τους νόμιμους. Όχι να αφήνεται στη διαδικασία των παρανόμων, βλέπουμε τι γίνεται. Έτσι. Γιατί παίρνοντας εδώ σε θάρρος το χωριέτα θα ανέβει στο κρεβάτι του. Ναι. Άρα τα συμπεράσματα περί Κυριακών, η άποψή μας τα πίνει με στοιχεία όμως, είναι ότι δουλεύουν σωστά. Εντάξει, δεν περιμένεις ξαφνικά η Κυριακή να ξαναγίνει στις δόξες της πρώτης Κυριακής που ανοίξαν την πρώτη φορά, mm-hmm. γιατί πάντα η πρώτη φορά είναι διαφορετική από όλες τις υπόλοιπες. Σωστά. Όμως θα σας πω κάτι το οποίο και είναι εφθαρσός. Το λέω εφθαρσός, ναι. αλλά είναι και σωστό. Γιατί πρέπει να διαμαρτυρηθείς αν άνοιξες την Κυριακή, να διαμαρτυρηθείς, ας πούμε, για το προσωπικό σου, ότι πληρώνεις υπερβάλλον προσωπικό. Μα αν το βάλεις στην κυκλικότητα των ρεπό, δεν έχεις τέτοιο πρόβλημα. Έτσι. Το πληρώνεις έτσι κι αλλιώς με το μήνα. Μάλιστα. Δεν το εξαιρείς τις Κυριακές. Και πληρώνεις ένα συν 75% που παράγει πολύ. Ναι, που, είναι το... που ο κόσμος το θέλει. Βεβαίως. Δηλαδή υπάρχουν οι δικοί μας υπαλλήλοι, οι οποίοι σου λέει βάλαμε Κυριακή. Ναι, γιατί θα πάρω παραπάνω. Θα πάρω παραπάνω και αφού δεν έχω άλλο τρόπο να πάρω παραπάνω, θα το πάρω με αυτόν τον τρόπο. Σωστά. Το δεύτερο έχει να κάνει, ας πούμε, με τα γενικότερα έξοδα. Μα το νίκη σου το πληρώνεις για άλλο το μήνα. Έτσι. Δεν σου εξαιρεί τις Κυριακές κάποιος. Τι πληρώνεις παραπάνω. Θες, ναι. Το ρεύμα σου και πιθανόν να θα δώσει το συν 75% στο προσωπικό. Μα θα το βγάλει. Να μου πει γιατί κάποιο μπορεί να αντιδρά. Καλά κάνει και τη δουλειά. Δικαίωμά του, αν δεν έχει πελατολόγιο μέσα στο μαγαζί, γιατί να μην το ανοίξει. Σωστά. Δεν μπορεί να περιορίσει όμως τον άλλον που έχει πελατολόγιο και θέλει να ανοίξει. Σωστά. Σε Ελλάδα μάθαμε οι μειοψηφίες να καβαλάνε τις πλειοψηφίες. Αυτό είναι λάθος. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Υπάρχει δημοκρατία. Θέλεις καλός. Δεν θέλεις πάλι καλός. Mm-hmm. Δεν υπάρχει υποχρέωση να τα ανοίξει να μην τα ανοίξει το μαγαζί. Βέβαια, εδώ μιλώντας μόνο για τους απατεώνες. Έτσι, μόνο για τους απατεώνες, προφανώς κάποιος επιχειρηματίας, ο οποίος κάνει και το ταμείο στην επιχείρησή του, να είναι ο μοναδικός παίκτης που μπορεί να παίξει με τον πελάτη, σου κάνω 15% να μου κόψει απόδειξη. Προφανώς δεν δίνεις το δικαίωμα στον υπάλληλό σου να κάνει το ίδιο, θα βάλεις στην τσέπη του και θα βρεις άκρη. Λοιπόν, ας αφήσουμε αυτά έξω και ας πάμε στην ορμά διαδικασία. Η αγορά είναι ανοιχτή, είναι ενιαία και κάποιοι λένε, ξέρεις και αυτοί από εδώ που έχουν το ίντερνετ, μα το ίντερνετ διαχέει την δημοκρατία παντού. Έτσι. Διότι ο μικρός μέσω του ίντερνετ δεν βγάζει τον όγκο του, βγάζει mm-hmm. το προϊόν που θέλει και προωθεί. Μπράβο. Άρα η δημοκρατία του διαδικτύου ενισχύει φωνές μικροτέρων μονάδων. Μπράβο. Αυτό ακριβώς. Εκμεταλλεύσου το. Δεν πας στην λογική του ανεκδότου, σκότωσε το γάιδαρο του διπλανού μου και μη μου δώσε εμένα δύο γαϊδάρους. Πάρε δύο γαϊδάρους και ας τον άλλο με τον έναν. Σωστά, σωστά. Λοιπόν, έχω 2 λεπτά να τελειώσουμε και την εκπομπή. 2019, χρονιά εκλογών. Ξέρω ότι εσείς οι επιχειρηματίες γενικότερα δεν είστε και στα καλύτερα όταν βλέπετε μπροστά σας χρονιά εκλογών. Το 19 πιστεύετε μπορούμε να εισπράξουμε μια θετική όψη της οικονομίας ή είμαστε στο περίμενε για άλλη μια χρονιά? Δυστυχώς ιστορικά οι εκλογές φέρνουν πίσω την οικονομία. Ναι. Διότι ο Έλληνας συμπολίτισμος και εμείς οι ίδιοι, ναι. όταν ακούμε έτσι σε αυτό το περιβάλλον κάτι να τεκταίνεται, λες κάτσε να δούμε. Το κάτσε να δούμε είναι αποχή από τα ταμεία παντός είδους ταμείων. Άρα στην ουσία εμείς προϋπολογίζουμε ότι ένα τρίμηνο θα χαθεί μέσα στον χρόνο. Ανεξάρτητα θα γίνουν εκλογές δηλαδή. Ανεξάρτητα μιλάω πότε... για τις εθνικές, δεν λέω για τις. Εννοείται, εννοεί, μιλάω για τις γνωστές εκλογές. Οι άλλες γίνονται με μια διαδικασία εντάξει. που έτσι κι αλλιώς την έχουμε ζήσει. Άρα για ένα τρίμηνο δηλαδή πριν ή μετά. Ένα τρίμηνο στο πριν και στο μετά, γιατί από ό,τι φαίνεται δεν θα προκύψει εφθαρσώς μια καινούργια κυβέρνηση καθαρή από το πρώτο. Ναι, ναι, ναι. Άρα μπορεί να έχουμε διαδικασίες. Αυτές οι διαδικασίες αισθάνομαι. Θα φάνε ένα τρίμηνο. Αυτό το τρίμηνο είναι πάρα πολύ ουσιώδες. Γιατί αν περιμένεις το 19 η οικονομία να πάει λίγο διαφορετικά, λίγο καλύτερα, βέβαια εδώ υπάρχει και το εξής.
Αν πραγματικά προκύψει κάποια κυβέρνηση με κάποια διαδικασία που ο πολίτης θα δει ασφαλής, ναι, τότε θα εκτονώσει το αγοραστικό του ενδιαφέρον στη συνέχεια. Όμως είναι πάρα πολύ δύσκολο να προβλέψει τέτοια πράγματα. Mm. Άρα στην ουσία λέμε ότι το 19 είναι ένα ερωτηματικό μεγάλο για το πώς θα πορευθούν οι αγορές και η δικιά μας που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Αλλά εδώ είμαστε και θα το αντιμετωπίσουμε. Δεν είναι η πρώτη φορά, ούτε η τελευταία που θα ζήσουμε. Σωστά, έχουμε μάθει, έχουμε ζήσει με αυτές τις εκλογές. Έτσι. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Μακρύ, που ήρθατε σήμερα. Εγώ ευχαριστώ για το χρόνο σας. Να ευχηθώ καλές γιορτές. Ναι, όλοι να είναι καλά. Αυτό. Να προσπαθήσουν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες τους. Το παραπάνω έχει χαθεί έτσι κι αλλιώς, δεν το συζητάει κανείς. Και να είναι απαιτητική. Η απέτηση από τον έμπορο, τον επιχειρηματία, για να σου δώσει καλύτερη εξυπηρέτηση, καλύτερη τιμή, είναι υποχρέωση και τον κάνει καλύτερο. Ωραία. Λοιπόν, με αυτές τις δηλώσεις του Προέδρου του ΣΕΛΠΗ, του κ. Αντώνη Μακρύ,